Εμείς εδώ δεν ζούμε 9 μήνες. Περνάμε μαρτύριο. Και μέσα σε αυτό το μαρτύριο έχουμε καταφέρει να δώσουμε έναν αγώνα τεράστιο, να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία. Ο πιο ουσιώδης μάρτυρας της υπόθεσης μιλά στον Αντένα. Ο Γιάννης Ζέμπερης εργαζόταν στο πλευρό της Δώρας, ήξερε όλες τις υποθέσεις της και 9 μήνες τώρα είναι εκείνος που έχει κινήσει γη και ουρανό μέσα στα συντρίμια του, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για να δέσει το πάζλ της δολοφονίας της. Στην επανέναρξη της δίκης στις 12 Ιουλίου, η οικογένειά της αναμένεται να καταθέσει στοιχεία φωτιά για τις υποθέσεις που διαχειριζόταν η Δώρα Ζέμπερη, ανατρέποντας τα όσα υποστήριξε στο δικαστήριο ο διευθυντής της ΑΔΟ Πειραιός. Έγγραφα το Υπουργείο Οικονομικών από το χαρτοφυλάκιο του Εφοριακού θα δείξουν ότι είχε αναλάβει πάνω από 330 υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλων εταιριών, αλυσίδων φαρμακείων, μεγάλων διαγνωστικών κέντρων, στις οποίες η Δώρα Ζέμπερη είχε κόψει πρόστιμα εκατομμυρίων. Είχα καταλάβει ότι υπήρχε πάντα ο φόβος πάνω στην εργασία της. Υπήρχε μεγάλη νευρικότητα λίγες μέρες πριν γίνει η φυγερή δολοφονία. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι πολύ περίεργα. Μία μέρα ακριβώς πριν μου είχε πει ότι αν πάθω κάτι, έχω κάποια χρήματα μέσα σε ένα βιβλίο και έχω και τους κωδικούς του κινητού μου και των πίνω καρτών. Αυτά δείχνουν κάποιον φόβο. Και να είχε απειληθεί δεν θα το έλεγε, γιατί πάντα κοίταγε να μας προστατεύσει. Είχε πάρα πολλές σοβαρές υποθέσεις, δεκάδες υποθέσεις, οι οποίες ήταν και με μεγάλα ποσά όλες. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Αν υπάρχουν άλλοι συνεργοί. Ναι, ναι. Η εμπλοκή του Σωροπίδη, του Φωνιά είναι δεδομένη. Θα καταθέσουμε τα στοιχεία, ό,τι έχουμε βρει και η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι μπορεί από εκεί πέρα. Είναι στο χέρι της δικαιοσύνης. Η άτυχη Εφοριακός μετέφερε αρχές σε στικάκι από τη δουλειά της, γιατί φοβόταν αλλοιώσεις, θα πει ο αδελφός της, ο οποίος με γενναία ψυχραιμία δεν σταματά να αναζητά στοιχεία για ύπαρξη κι άλλων συνεργών του Σωροπίδη στο έγκλημα.